Πάμε τώρα να καλημερίσουμε, όπως προαναγγείλαμε, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον δημοσιογράφο, τον κύριο Μπάμπη Παπαδημητρίου. Κύριε Παπαδημητρίου, καλημέρα σας. Θέλω δύο ακόμη σχόλιά σας. Ένα για το εργασιακό νομοσχέδιο του κυρίου Χατζηδάκη. Η αντιπολίτευση, σύσσωμη αντιπολίτευση, κατηγορεί την κυβέρνηση ότι φαλκιδεύει με αυτό ιστορικά δικαιώματα των εργαζομένων, όπως το οκτάωρο, όπως τις υπερορίες, και δυσκολεύει την απεργία, δυσκολεύει την συνδικαλιστική δράση. Τι απαντάτε? Το οκτάωρο, το πενθήμερο, όλες οι προβλέψεις που ισχύουν τα πολλά τελευταία χρόνια δεν αλλάζει τίποτε, και μάλιστα με ειδικό άρθρο επαναλαμβάνεται ώστε να είναι στο ίδιο νομοσχέδιο. Δεν υπήρχε λόγος, για να είναι στον ίδιο νόμο. Η ατομική σύμβαση, κύριε Παπαδημητρίου, δεν δυσκολεύει τα πράγματα για τον εργαζόμενο? Υπάρχει μια σύγχυση σε αυτό το ζήτημα, δυστυχώς. Ατομικές συμβάσεις έχουμε πάντοτε. Δηλαδή, ο καθένας πηγαίνει στη διεύθυνση προσωπικού, στο λογιστήριο κάπου, και υπογράφει όταν πιάνει δουλειά. Αυτή είναι η ατομική σύμβαση. Υπογράφει τη συλλογική σύμβαση, που είναι αποτέλεσμα διαπραγμάτευσης ανάμεσα στο συνδικάτο και στον. Ακριβώς όπως το λέτε. Αν υπάρχει συλλογική σύμβαση, τότε η ατομική σύμβαση αναφέρει ότι ισχύουν όσα ισχύουν στην συλλογική σύμβαση, και αν υπάρχει κάποια διαφοροποίηση, την αναφέρει και αυτή. Το ίδιο διαπραγματεύομαι μόνος μου απέναντι στον ιδιοκτήτη της επιχείρησης στην οποία εργάζομαι, και το ίδιο διαπραγματεύεται το συνδικάτο. Το συνδικάτο διαπραγματεύεται και θέτει ένα γενικό πλαίσιο. Πολλοί εργαζόμενοι ξεφεύγουν από το γενικό πλαίσιο, διότι παίρνουν κάτι διαφορετικό. Και αυτό αναφέρεται πάντοτε και αυτό στην ατομική σύμβαση. Τώρα, υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι δεν καλύπτονται όμως από τις συλλογικές συμβάσεις που γίνεται η διαπραγμάτευσή τους, όπως την περιγράψατε. Και εκεί ισχύει η ατομική σύμβαση. Μόνο που εκεί πρέπει να είναι όλοι προσεκτικοί και πρέπει όλοι να εκπαιδευτούν, ώστε να προσέχουν κανονικά τι υπογράφουν. Συνήθως όμως αυτό που κάνουν οι εταιρείες ακολουθούν ένα γενικό πλαίσιο, δεν υπάρχει καμία διαφοροποίηση. Άρα η ατομική σύμβαση δεν αποτελεί απειλή, είναι μια νομική πραγματικότητα που ισχύει έτσι κι αλλιώς.